Εμείς λοιπόν λέμε το 2007 χωρίς να μας ακούνε ότι επειδή τον έχουμε, όχι γιατί δεν θα τον δημιουργήσουμε και δεν έχουμε και κάτι άλλο πιο δυναμικό από το πρωτογενή τομέα στην χώρα, δεν έχουμε δηλαδή βαρικά βιομηχανία, δεν παράγουμε κάτι άλλο. Είχαμε δείξει το 2007-2008 περίοδο ένα πρόγραμμα το οποίο λέει το εξής. Τα τρόφιμα τα οποία καταναλώνει ο κόσμος μας, θα τα παράγουμε εμείς. Οι επιδοτήσεις πρέπει να ξέρετε δεν δίνονται, δεν είναι εισόδημα ρωτώ. Είναι ένα εισόδημα το οποίο δίνεται σε καθέναν που ασχολείται με τη γεωργία και τον γεωργία ενώ όλους τους κλάδους, αλληλεία, κτηνοτροφία και όλα αυτά, για να μπορέσει να παράγει χώρο. Τα τελευταία 30-40 χρόνια λοιπόν, και οι αγρότες και οι πολιτικοί μπήκαν σε ένα σύστημα στο οποίο έλεγε το εξής, ότι μπορείτε να παίρνετε χρήματα χωρίς να δουλεύετε. Το οποίο εκμεταλλεύτηκαν και οι δύο πλευρές αφότερα. Το αποτέλεσμα λοιπόν ήταν σήμερα να γκρεμιστούμε. Τα παιδιά μας, των αγροτών αλλά και όλων των ανθρώπων της περιφέρειας να φεύγουν προστατικά και να δημιουργώντας τέρατα πόλεις, πόλεις που δεν μπορείς να ζήσεις, που δεν μπορείς να νιώσεις, και τα 3/4 του πληθυσμού να είναι σε 4 πόλεις στην χώρα και η υπόλοιπη περιφέρεια διανύει. Λέμε λοιπόν ότι με αυτό το πρόγραμμα αξιοποιούμε πέρα τα δις, τα οποία τα έχουμε ανάγκη γιατί βλέπετε για 9 και 10 δις γίνεται ολόκληρος πόλεμος που θα βάλουν τη δόση. Στον τελευταίο υπουργό που είχα βρεθεί, τον κύριο Σκαβαλίδη, είχαν προτείνει 850.000 θέσεις εργασίας, από τις οποίες οι μεσές μιλάμε για εργάτες γης και με το κάνετε υποτιμητικά το ρόλο ή το άγνωσμα. Είναι μια αξιοπρεπέστατη δουλειά σε ένα πολύ καλό περιβάλλον, ασφαλισμένο και με ικανοποιητικό μισθό, βάσει αυτών των μισθών σήμερα. Αλλά τα υπόλοιπα χιλιάδες που χρειαζόμασταν ήταν καθαρά πανεπιστημιακού επίπεδου ή και ανώτερα μάστερ. Και προσέξτε, δεν ανακαλύψαμε κάτι. Αυτά που σας λέω να κάνουν χώρες εξειδικευμένες εδώ και 30-40 χρόνια. Δεν μας άκουσαν γιατί ήταν μεγάλο το κίνητρο και ήταν πάρα πολύ το πολιτικό κόστος όμως μαζί μου πολύ από αυτούς. Διότι προεκλογικά θα ακούσετε από όλα τα πολιτικά κόμματα ότι θα έχουμε τόσες χιλιάδες θέσεις εργασίας νέες. Οι οποίες δεν είναι τίποτα άλλο από ένα ξεγέλασμα του λαού για 4-5 μήνες. Και όταν πάρουμε την εξουσία, γεια σας και εσείς, γεια σας και οι πολίτες. Πιστεύουμε πολλά πράγματα στην ταινία, πέρα από το αγροτικό. Πιστεύουμε πράγματα όπως λέμε ότι η αξία του ανθρώπου και η φυσιογνωμία του και το βιογραφικό έχει παίζει μεγάλο ρόλο στο τι θα ακολουθήσουμε από εδώ και πέρα. Κανείς μας δεν είναι πολιτικός από εμάς. Επίτηδες δεν διαλέχει καν παλιοί πολιτικοί να μπουν στην ταινία. Το ανώτατο αξίωμα που υπάρχει σε πολιτικό πρόσωπο είναι το πολύ δημοτικό σύμβολο εκτός από τον πρόεδρο μας που είναι και δήμαρχος της Λίδας. Παραπάνω δεν θα βρείτε κανένα στην ταινία. Αλλά διαλέξαμε όσο μπορούσαμε, επειδή ήταν πολύ σύντομο το χρονικό διάστημα, ο καθένας που θα επιλεγεί και θα μπει στην ταινία να έχει ένα βιογραφικό που θα λέει το εξής απλό: ότι έχω ένσημα και ότι δεν έχω τουλάχιστον βάλει το χέρι στο μέλλον. Που για μας είναι σημαντικό κριτήριο. Για τους συντελεστές και για το ΦΠΑ, και έχουν βάλει λέει και το ένα στρατόπεδο και το άλλο στρατόπεδο. Φοβερούς και τρομερούς οικονομολόγους, επιστήμονες, να δούμε τι συντελεστές θα βγουν. Μας υποτιμούν. Υποτιμούν την νοημοσύνη μας. Είναι δυνατόν, ο ΦΠΑ στον τουρισμό να είναι διαφορετικό στην Ελλάδα από ό,τι είναι στον ανταγωνισμό της. Δηλαδή, αν είναι στην Τουρκία 10, εμείς μπορούμε να το έχουμε 12 ή 23. Θέλουν να το κάνουν. Χρειάζεται μελέτη αυτό. Δεν καταλαβαίνουμε ότι αν το κάνουμε αυτό είναι σαν να σκοτώνουμε τον ελληνικό τουρισμό. Χρειάζεται μελέτη για το, για να ξέρουμε, χρειάζεται μάλλον βαθιστόχαστες μελέτες για να βγάλουμε με έναν απλό μαθηματικό τύπο και με μια απλή μελέτη πόσο χρειάζεται για να είναι βιώσιμη μια οικογένεια δύο συνταξιούχων, δύο γερόντων με μια σύνταξη και πρέπει να βρούμε τι συντελεστή θα βρούμε για να τους φορολογήσουμε. Σας λέω και πάλι ότι υποτιμούν, πραγματικά υποτιμούν την νοημοσύνη μας. Εμείς μιλάμε για ένα φορολογικό σε δύο άξονες. Μιλάμε για ένα φορολογικό εσωτερικής καύσης, το οποίο θα έχει να κάνει απόλυτα και άμεσα με την φοροδοτική ικανότητα του καθενός από εμάς.
Και μιλάμε και για ένα φορολογικό που έχει να κάνει με επενδύσεις. Όλοι ευαγγελίζονται τις επενδύσεις και λένε, ελάτε στην Ελλάδα να κάνετε επενδύσεις. Δεν γίνονται έτσι οι επενδύσεις. Σε μια Ελλάδα όπου για να έρθεις να κάνεις από την παραμικρή εργασία στο σπίτι σου μέχρι μια πολύ μεγάλη επένδυση, πρέπει, επειδή η πολιτική μαφία έχει διαφθείρει όλη τη χώρα, πρέπει να πληρώσεις από ολίγο μπαξίση έως τεράστιες μίζες εκατομμυρίων, κανείς, αλλά κανείς, δεν θα έρθει να κάνει καμία επένδυση. Σε μια Ελλάδα που φεύγουν απεσταλμένοι μέσα από τα πρωθυπουργικά γραφεία, συγγενείς, αδέρφια πρωθυπουργών, φίλοι υπουργών, για να πάνε να διαπραγματευτούν επενδύσεις και το πρώτο που ζητάνε και λένε είναι πόσα εκατομμύρια θα έχει μέσα η βαλίτσα που θα πάρω φεύγοντας, δεν θα έχει κανένας για επενδύσεις. Εμείς τι λένε? Όλα αυτά τα μυαλά, οι μεγάλοι επιστήμονες του κόσμου, πολλούς από αυτούς, θα τους κρατήσουμε στην Ελλάδα, θα φτιάξουμε ένα υφυπουργείο μέσα στο Υπουργείο Ανάπτυξης, στο οποίο, επειδή η Ελλάδα έχει ατελείωτες ιδέες και ατελείωτες δυνατότητες για επενδύσεις σε όλους τους τομείς, θα καθίσουν λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι, θα μελετήσουν επιχειρησιακά σχέδια, θα βγάλουν όλες τις άδειες που αφορούν στο εσωτερικό, κάνοντας τις απαιτούμενες συνέργειες με τα υπουργεία. Δημαρχέ μου, καταλαβαίνεις, τη λέω απόλυτα εσύ, γιατί ξέρεις. Όλες. Θα το φτάσουν στο 90%. Θα κάνουν όλες τις ενέργειες που χρειάζονται για να πάρουν τα χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα βγούμε σε μια παγκόσμια διάρκεια, σε μια παγκόσμια αγορά και θα πούμε, κύριοι επενδυτές, είναι αυτή η επένδυση, είναι έτοιμο κατά 90% όλο το business plan, το επιχειρησιακό σχέδιο. Ελάτε σε ένα ελκυστικό και ασφαλές περιβάλλον, επενδύστε. Εμείς δεν θα σας φορολογήσουμε. Θέλουμε μόνο να δουλέψουν Έλληνες, να πληρώσετε τα ασφαλιστικά ταμεία. Αυτά που θα βγάλετε, θέλουμε να τα επανεπενδύσετε στην Ελλάδα. Αν θέλετε να τα βγάλετε έξω, θα πληρώσετε ένα μικρό φόρο, ξεκάθαρο και έντιμο. Έτσι γίνονται οι επενδύσεις, αγαπητοί συνέλληνες.